διαβάσουμε από τη σελίδα 1054, από το πρώτο κεφάλαιο, από την Δευτέρα προς Τιμόθεον, επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Στη σελίδα λοιπόν 1054, Δευτέρα επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τον Τιμόθεο. Παύλος, Απόστολος Ιησού Χριστού, διαθελήματος Θεού κατά την επαγγελία της ζωής της εν Χριστώ Ιησού. Προς Τιμόθεον το αγαπητόν τέκνον, η χάρις, έλεος, ειρήνη από Θεού Πατρός και Χριστού Ιησού το Κύριο ημών. Ευχαριστώ τον Θεόν, τον οποίο λατρεύω από προγόνων με τα καθαρά συνειδήσεως, ότι αδιαλείπτως ενθυμούμε εν τες διήσεις ημού, νύχτα και ημέρα, επιποθώ να σε είδω, ενθυμούμενος τα δάκρυά σου δια να επλιστώ χαράς. Ανακαλώνεις τη μνήμη μου την ενσύ ανυπόκριτον πίστην, ή της πρώτων κατόκισεν εν τη μάμη σου Λοΐδη και εν τη μητρή σου Ευνίκη. Είμαι δε πεπισμένος ότι και εν σύ. Δια την οποία αιτίαν συνυπενθυμίζω να ζωπηρείς το χάρισμα του Θεού, το οποίο είναι εν σύ δια της επιθέσεως των χειρών μου. Διότι δεν έδωκεν εις ημάς ο Θεός πνεύμα δειλίας, αλλά δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού. Μην εσχυνθείς λοιπόν τη μαρτυρία του Κυρίου ημών, μη δε με τον δέσμιον αυτού, αλλά συγκακοπάθησον μετά του Ευαγγελίου με την δύναμη του Θεού, ως της έσωσεν ημάς και εκάλεσεν με κλείσιν Αγίαν, ουχή κατά τα έργα ημών, αλλά κατά την εαυτού πρόθεση και χάρη τη δοθήσαν εις ημάς εν Χριστώ Ιησού προν χρόνων αιωνίων, φανερωθήσατε τώρα δια της επιφανίας του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ως της κατήργησε μεν των θάνατων, έφερε δε εις φως την ζωή και την αυθαρσία δια του Ευαγγελίου. Εις το οποίον ετάχθην εγώ κήρυξ και Απόστολος και διδάσκαλος των εθνών, δια την οποία αιτίαν και πάσχω ταύτα, πλην δεν επεσχύνομαι, διότι εξεύρω εις την επίστευσα και είμαι πεπισμένος ότι είναι δυνατός να φυλάξει την παρακαταθήκη μου μέχρι εκείνης της ημέρας. Κράτη το υπόδειγμα των υγιεινών λόγων, τους οποίους οίκουσας παρεμού με τα πίστεως και αγάπης της εν Χριστώ Ιησού. Την καλή παρακαταθήκην φύλαξον, δια του Πνεύματος του Αγίου του ενικούτος εν ημίν. Εξεύρεις τούτο, ότι με απεστράφησαν πάντες η εν τη Ασία, εκ των οποίων είναι ο Φίγελος και ο Ορμογένης. Ήρθε ο Κύριος να δώσει έλεος εις τον οίκον του Ονησιφόρου, διότι πολλάξι με παρηγόρησε και δεν επισχύνθη την άλυσήν μου, αλλά ούτε ήλθεν εις την Ρώμην, αλλά ότε ήλθεν εις την Ρώμην, με ζήτησε με τα σπουδής πολλής και με έβρεν. Ήθε ο Κύριος να δώσει σε αυτόν αεύρι έλεος παρακυρίων εκείνη τη ημέρα, και όσας διακομιανίας έκανε εφέσω, σύ εξεύρεις καλύτερα. Αμήν. Είναι η τελευταία επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Λίγο μετά, ενώ βρίσκεται στη Ρώμη ο Απόστολος Παύλος, λίγο μετά θα τον συλλάβουν και θα τον θανατώσουν. Και είναι ενδιαφέρον, αδερφοί αγαπητοί, ότι η τελευταία επιστολή η οποία εγγράφει από τα χέρια του Αποστόλου Παύλου απευθύνεται στον Τιμόθεο, σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει αφιερώσει τη ζωή του στο έργο του Θεού και στον Κύριο, υπηρέτης της Εκκλησίας, νέος, δεν έχει γνωρίσει το Χριστό ζώντα σαν τους μαθητάς, εν σαρκή, ούτε ακόμη έχει γνωρίσει τους πρώτους Αποστόλους από πολύ κοντά, αλλά έχει γνωρίσει το Χριστό από πολύ κοντά. Είναι, θα τολμούσα να πω, η τρίτη γενιά. Η γιαγιά του πίστεψε, η μητέρα του πίστεψε και αυτός μεγάλωσε μέσα σε μία εκκλησία, μέσα στην εκκλησία. Ο πατέρας του ήταν Έλληνας. Και είναι ένα παράδειγμα ενός νέου που δεν έχει και ιδιαίτερα σημαντικά προσόντα να επιδείξει. Δεν έχει μόρφωση, δεν έχει τίποτα το ιδιαίτερο, αλλά έχει δύο ωραία χαρακτηριστικά, αδερφοί αγαπητοί, που είναι καλό να τα δούμε. Υπάρχει μέσα στην καρδιά του, μέσα στην ψυχή του, η πίστης, όπως ο Απόστολος Παύλος ομολογεί, η ανυπόκριτος, το πρώτο χαρακτηριστικό. Ανυπόκριτος πίστης. Δηλαδή πιστεύει στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και δεν υποκρίνεται ότι πιστεύει. Δεν έχει μέσα στην καρδιά του υποκρισία, πονηρία, παράπονο. Είναι καθαρή η καρδιά του.
με αγαθή συνείδηση πιστεύεις στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Πολλά μπορεί να συμβούνε και συνέβησαν στη ζωή του. Αλλά αυτός έμεινε εμπεπιστευμένος στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Οι μαθητές, ο Πέτρος, ο Ιωάννης και ο Παύλος ακόμη, αργότερα, είχαν προσωπικές εμπειρίες με τον Ιησού Χριστό και θα λέγαμε ότι δικαιολογημένα αφιερώθησαν, εγκατέλειψαν τα πάντα και ακολούθησαν τον Χριστό. Όμως το πιο ωραίο παράδειγμα μέσα στη γραφή είναι αυτό, για μένα, είναι αυτός ο νεαρός ο Τιμόθεος, ο οποίος ούτε στα Ιεροσόλυμα ήταν, ούτε έκανε παρέα με τους πρώτους Αποστόλους, μέσα σε μια μικρή εκκλησία εκεί στο Εικόνιο, στα Λύστρα, ήταν μικρή εκκλησία, όμως η γιαγιά του, η μητέρα του, τα αδέλφια του, ήταν αυτά που του φανέρωσαν το Ευαγγέλιο και αυτός έμεινε στερεός στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Δεν είχε καμία επιρροή από ανθρώπους, παρά μόνο ένα απλό οικογενειακό περιβάλλον και μια μικρή εκκλησίτσα. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο παράδειγμα, λαμπρό, λαμπερό, φωτεινότατο παράδειγμα για όλους εμάς. Δεν χρειάζεται, αδερφοί αγαπητοί, να ζεις σε περιβάλλον πολύ πνευματικό για να αφιερώσεις τη ζωή σου στο Χριστό και να σε ευλογήσει ο Χριστός. Το περιβάλλον μας πρέπει να είναι μόνο το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού, στη μικρή οποιαδήποτε εκκλησία, εξητήσεις τον Κύριο, θα τον βρεις εν δυνάμει. Και θα σου δώσει και την ευκαιρία ο Θεός, αν το εξητήσεις, αν τοποθεί η καρδιά σου, να εργαστείς και για τη δόξα του Χριστού και μάλιστα με ιδιαίτερο τρόπο, ανάλογα με την καθαρότητα της καρδιάς σου και την επιθυμία της ψυχής σου. Να θέλει η ψυχή σου. Και αυτό τον νεαρό Τιμόθεο τον συνάντησε ο Απόστολος Παύλος, τον διέκρινε, όχι πρώτος αυτός, πρώτος ο Κύριος. Και όταν του είπε «έρχεσαι μαζί μου», ο Τιμόθεος θα έλεγα ότι η χαρά πλημμύρισε την καρδιά του και τον ακολούθησε, όπως ακριβώς ακολούθησε πριν από χρόνια ο Πέτρος τον Ιησού. Γιατί διέκρινε στον Απόστολο Παύλο το έργο του Θεού, το χέρι του Θεού, τον καρπό. Ο μεν Απόστολος Παύλος διέκρινε στον Τιμόθεο ένα νεαρό παιδί αφιερωμένο στον Κύριο, χωρίς θεολογικά δεδομένα και προτερήματα. Ο δε Τιμόθεος διέκρινε στον Απόστολο Παύλο έναν άντρα πίστεως που αφιέρωσε τη ζωή του στον Κύριο. Όμως είπαμε ότι ο Τιμόθεος είχε δύο χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι ότι στήριξε και μέχρι το τέλος της ζωής του στηρίχθηκε στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Και το δεύτερο χαρακτηριστικό ήταν ότι ήταν πάντοτε με τον Απόστολο Παύλο. Αυτόν που ο Θεός του φανέρωσε μπροστά του, αυτός έμεινε πάντοτε κοντά του. Και λέω και το τονίζω αυτό γιατί πολλές φορές αναφέρει ο Απόστολος Παύλος ότι όλοι με εγκατέλειψαν. Όλοι με εγκατέλειψαν. Μόνο ο Τιμόθεος έμεινε μέχρι το τέλος. Και μόνο ο Τιμόθεος, ομολογεί ο Απόστολος Παύλος, υπήρξε ισόψυχος. Όχι ομόφρον, να φρονούμε το αυτό, ισόψυχος. Η ψυχή μου και η ψυχή του ήταν μία. Και η διαφοροποίηση στο ότι ήταν ισόψυχος από όλους τους άλλους, λέει ο Απόστολος Παύλος, ήταν ότι δεν ζητούσε τα δικά του ποτέ, αλλά μάλλον τα του Κυρίου. Εκείνο που ζητούσε ήταν το θέλημα του Θεού στη ζωή του και δεν έβαζε τίποτα άλλο μπροστά στο θέλημα του Θεού. Και ο Κύριος τον τίμησε. Δύο ωραία χαρακτηριστικά, αδερφοί. Και πιστεύω ότι ο Θεός μου δείξε να επιμείνω σε αυτά τα ωραία χαρακτηριστικά. Η επιμονή του και η εξάρτησή του μόνο από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Και η προσπάθειά του να μιμείται στη ζωή του τον Απόστολο Παύλο που ήταν μιμητής του Χριστού.
και ο Θεός τον τίμησε, τον ευλόγησε και το όνομά του είναι γραμμένο στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού με ανεξίτηλα γράμματα. Στους αιώνες των αιώνων όλα θα περάσουν, ο λόγος του Θεού μένει, άρα και το όνομα του Τιμόθεου θα μένει. Και εμείς θα λέμε ευχαριστούμε τον Θεό για τον Απόστολο Παύλο, αλλά και για αυτό το νεαρό Τιμόθεο, που γέρασε βέβαια, πέθανε βέβαια. Αλλά όμως αδελφοί αγαπητοί, από τα νιάτα του, γι' αυτό όταν βλέπω νέα παιδιά και αφιερώνονται στον Κύριο, από τα νιάτα του δόξασε τον Χριστό μέχρι τα βαθιά του χεράματα. Και ο Χριστός ήταν μαζί του και αυτός ποτέ δεν τον εγκατέλειψε. Και προς τους νέους και προς όλους μας ο Θεός θέλει να τονίσει αυτά τα ωραία χαρακτηριστικά σήμερα. Ζήτησε από το Θεό, να ζητήσουμε από το Θεό να μας χαρίσει πίστη ανυπόκριτο με καθαρή συνείδηση, με αγαθή συνείδηση, καθαρή καρδιά, με ψυχή θέλουσα, ευθεία καρδία, τελεία καρδία, πρώτον που να εξαρτάται αποκλειστικά από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, από το Λόγο του Θεού. Και δεύτερον αδελφοί αγαπητοί, στη ζωή μας, στην πορεία της ζωής μας, να μας ενδιαφέρει μάλλον πρώτον περισσότερο, καλύτερα να μας ενδιαφέρει το θέλημα του Θεού παρά το δικό μας είτε συμφέρον, είτε θέλημα, είτε επιθυμία. Το θέλημα του Θεού να είναι αυτό που θα εξητούμε και θα κατευθύνει τη ζωή μας. Δηλαδή με λίγα λόγια δεν είπαμε τίποτα λιγότερο ή τίποτα περισσότερο από αυτό που μας λέει ο Θεός πάντοτε, το Λόγο του Θεού και τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Προς αυτό λοιπόν το νεαρό παιδί ο Απόστολος Παύλος λίγο πριν φύγει για τον ουρανό, με απόλυτη πληροφορία όπως όλοι οι Άγιοι του Θεού, έστειλε αυτή την ευλογημένη επιστολή. Μια επιστολή που του τονίζει να μην φοβάται. Του τονίζει να μην διστάζει. Του αποκαλύπτει ότι πολλά, σε όλη την επιστολή, ότι πολλά προβλήματα θα παρουσιαστούν στη ζωή του, στην εκκλησία, στο περιβάλλον του, στον κόσμο. Να μην φοβάται όμως, γιατί ο Κύριος του Τιμόθεου, στον οποίον έχει αφιερωθεί, είναι ο Κύριος όλων των δυνάμεων. Και το Πνεύμα το Άγιο που χάρισε στον Τιμόθεο ο Χριστός και σε κάθε έναν Τιμόθεο, κήθε ο Κύριος να μας κάνει σήμερα όλους σαν τον Τιμόθεο, δεν είναι πνεύμα δειλίας, αλλά είναι πνεύμα δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού. Είναι πνεύμα δυνάμεως. Και δεν υπάρχει αδελφοί αγαπητοί άλλο πνεύμα δυνάμεως παρά μόνο το Πνεύμα το Άγιο. Μόνο το Πνεύμα το Άγιο μπορεί να σου δώσει δύναμη όταν θα έρχεται πάνω σου. Γι' αυτό και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός τι είπε, μείνετε στη Ιερουσαλήμ και περιμένετε έως σου λάβετε δύναμη όταν το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει επάνω σας και τότε και μόνο τότε θα είσαστε κατάλληλοι να κηρύξετε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού όχι μόνο στην Ιουδαία αλλά και στη Σαμάρια, σε όλο τον κόσμο, όπου και αν βρεθείτε. Μόνο εν πνεύματι Αγίω ο άνθρωπος είναι δυνατός, ενισχύει. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, αδελφοί αγαπητοί, για να αποκτήσει ο άνθρωπος και να έχει δύναμη Θεού. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι η δύναμη του Θεού που σώζει. Αλλά το Πνεύμα το Άγιο είναι η δύναμη του Θεού που ζωοποιεί, που δυναμώνει. Αλλά δεν είναι μόνο δυνάμεως, είναι και αγάπης. Και αγαπημένα μου αδέλφια, δεν μπορεί ο άνθρωπος να αγαπήσει εάν η αγάπη του Θεού δεν είναι εγκεχημένη δια Πνεύματος Αγίου στην καρδιά του, όπως και στις καρδιές όλων των ανθρώπων. Δεν μπορείς να αγαπήσεις. Και μάλιστα, όχι δεν μπορείς να αγαπήσεις όπως οι άνθρωποι εννοούν την αγάπη συναισθηματική ή να ζητάει, αλλά μία αγάπη που δεν είναι συναισθηματική αλλά είναι ουράνια και δεν ζητάει αλλά προσφέρει. Δεν απαιτεί, θυσιάζει. Μόνο με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, μόνο με την
πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου ο άνθρωπος μπορεί, ό,τι και να έχει πάθει η καρδιά του, γιατί παθαίνει η καρδιά μας, παθαίνει, χαλάει η καρδιά μας, σκοτεινιάζει, μαυρίζει, και τις περισσότερες φορές χαλάει η καρδιά μας δικαιολογημένα, αδελφοί, δικαιολογημένα. Γιατί αυτός έκανε τούτο, εκείνος έκανε τάλλο, γιατί συνέβη αυτό, και φουντώνει η καρδιά μας. Ποιος θα την ξεφουντώσει την καρδιά μας? Ποιος θα την καθαρίσει την καρδιά μας? Ποιος θα την μαλακώσει να την κάνει απαλή και τρυφερή? Μόνο, αδελφοί αγαπητοί, ο Χριστός, αλλά δια Πνεύματος Αγίου. Θα τολμούσα να πω ότι ο Ιησούς Χριστός χωρίς τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου δεν μπορούσε να κάνει το έργο του Θεού. Και είναι αληθές. Το θα τολμούσα, το λέω για τη δική μας την πληροφόρηση, αλλά είναι αληθές. Καθώς το Πνεύμα το Άγιο στον Ιησού Χριστό, στον Κύριό μας, εδόθη χωρίς μέτρο. Χωρίς το Πνεύμα το Άγιο ο χριστιανός είναι μισός. Είναι μικρός, είναι ασήμαντος, είναι αδύναμος. Είναι με λιγοστή αγάπη, αλλά και κάτι άλλο, και με λιγοστή σοφία. Εάν δεν έρθει το Πνεύμα το Άγιο να σε γεμίσει, να σε πληρώσει, η σοφία, η ανθρώπινη, αδερφή, αγαπητή, είναι περιορισμένη. Αλλά δεν είναι μόνο να σε πληρώσει. Αν δεν πληρούστε Πνεύματος Αγίου, εάν δεν είσαι πλήρης Πνεύματος Αγίου, θα είσαι ελλειπής σοφίας. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο θα σου δώσει και το φόβο του Κυρίου, αλλά θα σε διδάξει και θα σου δώσει και την μαρτυρία Του, την οδηγία Του, την κυβέρνησή Του, την κατεύθυνσή Του, ώστε να σε κάνει πλήρης σοφίας. Αυτό είναι τα χαρακτηριστικά λοιπόν του Αποστόλου Παύλου, τα οποία όμως ταυτόχρονα διακρίνει και στον Τιμόθεο. Αυτή λοιπόν η τελευταία επιστολή την απευθύνει από τη Ρώμη στον Τιμόθεο λέγοντας: «Εγώ είμαι ο Απόστολος του Ιησού Χριστού που έγινα όμως από το θέλημα, γιατί ο Θεός το θέλησε, από το θέλημα του Θεού, σύμφωνα με την υπόσχεση που εδόθη από το Θεό δια του Ιησού Χριστού για τη ζωή την αιώνιο». Και αποκαλεί τον Τιμόθεο τέκνων αγαπητών. Και εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι, αδελφοί αγαπητοί, να μην μας μπερδεύει. Ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός είπε στους μαθητάς κάποια στιγμή: «Μην ονομάσετε κανέναν πατέρα σας, γιατί ένας είναι ο πατέρας σας, ο ουράνιος». Αλλά ταυτόχρονα λέει ότι «εγώ σε γέννησα, εγώ σας γέννησα με το Λόγο του Θεού και το Πνεύμα του Άγιο». Εγώ σας εγέννησα, δηλαδή σας εγέννησα εν Χριστώ Ιησού. Και ξέρει πάρα πολύ καλά ο Απόστολος Παύλος τι σημαίνει «σας εγέννησα» και τι σημαίνει «τέκνων αγαπητών». Δεν είναι εξουσία ούτε καμάρι. Είναι φροντίδα, είναι αγάπη, είναι προσοχή, είναι θυσία, είναι προσφορά. Προς τον Τιμόθεο το τέκνον το αγαπητών. Αυτή την αγάπη έχει ο Απόστολος Παύλος προς τον Τιμόθεο. Την αγάπη που έχει ο πατέρας προς το παιδί. Και ξέρετε, αγαπημένα μου αδέλφια, πόσο σημαντικό είναι αυτό να βλέπεις τον αδελφό σου αν είναι νεότερος σαν παιδί σου. Θα σε εξομολογηθώ κάτι, ότι πολλές φορές έχω μιλήσει με νέα παιδιά, αλλά η σωστή μου απόφαση είναι όταν το παιδί αυτό, το νέο, το βλέπω σαν δικό μου παιδί. Και βέβαια δεν μπορώ να πω ότι τα καταφέρνω πάντοτε, αλλά για να τα καταφέρω βάζω στη θέση του ένα από τα παιδιά μου, είναι κοπέλα, ένα παιδί μου, αν είναι αγόρι, το γιο μου. Γιατί μόνο έτσι θα μπορείς να πάρεις σωστές αποφάσεις και να είσαι βέβαιος. Θα μπορείς να πεις σωστές συμβουλές. Και πάντοτε, αγαπητοί μου αδελφοί, πάντοτε με προσευχή και με φόβο Θεού. Πάντοτε. Ξέρετε πόσο εύκολα μπορείς να πεις τη γνώμη σου και να γκρεμίσει και να καταστρέψει. Και πόσο λυπάται ο Θεός. Πόσο δύσκολα πρέπει να λέμε τη γνώμη μας.
βραδείς εις τον αλαλείς. Και βλέπω ανθρώπους που για όλα τα θέματα έχουν λύση και απάντηση. Μην είσαι ένας τέτοιος. Δεν έχουμε λύσεις και απαντήσεις σε όλα τα θέματα, αδελφοί. Και να σας πω κάτι, σε κανένα θέμα δεν έχουμε λύση και απάντηση. Πρέπει πρώτα να διαπιστώσεις ότι η καρδιά σου είναι πλημμυρισμένη από αγάπη. Και ύστερα να διαπιστώσεις ότι προσευχήθηκες και ο Θεός άκουσε την προσευχή σου. Για να είναι τα λόγια σου, λόγια Θεού. Για να είναι η γνώμη σου, γνώμη Θεού. Γιατί η γνώμη μας σαν άνθρωποι είναι επικίνδυνη, όχι άχρηστη. Επικίνδυνη. Γιατί ο άλλος σε ακούει. Ο άλλος προσέχει τα λόγια σου. Δίνει σημασία. Και θα είναι φοβερό να πεις μια γνώμη που να τον ρίξει στην καταστροφή. Μέσα στην Εκκλησία του Χριστού δεν υπάρχουν εξυπνάκηδες που τα ξέρουν όλα. Ούτε άνθρωποι που έχουν πάντοτε τη λύση στο τσεπάκι τους. Δεν είμαστε έτσι, δεν πρέπει να είμαστε έτσι. Ιδίως αυτοί που εργάζονται στην νεολαία και τους πλησιάζουν παιδιά καινούρια μόλις πρωτομπήκανε. Πολύ προσοχή, με μεγάλο φόβο. Με μεγάλο φόβο Θεού. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν αυτή την αγάπη έχει προς τον Απόστολο, τον Τιμόθεο, γι' αυτό και η επιστολή που του έγραψε έγινε λόγος Θεού. Δεν είναι μια επιστολή που την έγραψε ο Απόστολος Παύλος για να γίνει λόγος Θεού. Είναι μια επιστολή που γράφτηκε και είναι ξεχύλισμα, ξεχύλισε η αγάπη του προς ένα παιδί που αφιέρωσε εν πνευματική αληθεία τη ζωή του στο Χριστό. Και η ευχή του Αποστόλου Παύλου είναι στη ζωή σου παιδί μου να υπάρχει η χάρις, το έλεος και η ειρήνη από Θεού Πατρός και Ιησού Χριστού. Δεν του εύχεται να πάνε καλά οι δουλειές σου. Και προσέξτε, ούτε του εύχεται να έχει καρπό πολύ στο έργο του. Ούτε του εύχεται να είναι καλός πρεσβύτερος ή ποιμένας που θα γίνει αργότερα στην Έφεσο. Εκείνο που του εύχεται είναι την παρουσία του Θεού. Δεν θέλω τίποτα άλλο. Δεν θέλω τίποτα άλλο για σας, δεν θέλω τίποτα άλλο για μένα, δεν θέλω τίποτα άλλο για τα παιδιά μας, δεν θέλω τίποτα άλλο για την Εκκλησία. Το μόνο που θέλω, αλλά είναι τα πάντα. Η παρουσία του Θεού, αδερφοί. Να είναι ο Θεός μαζί μας. Και πώς εκφράζεται η παρουσία του Θεού και πώς ο Θεός είναι μαζί σου όταν απολαμβάνεις πρώτον τη χάρη Του. Τι σημαίνει χάρη του Θεού? Να βρίσκεις χάρη από το Θεό. Λάθη κάνεις, χάρη να βρίσκεις. Αγωνίζεσαι, χάρη να βρίσκεις. Σε δυσκολία είσαι, χάρη να βρίσκεις από το Θεό. Σε ευλογία είσαι, χάρη να βρίσκεις από το Θεό. Ό,τι και να κάνεις, να βρίσκεις χάρη από το Θεό και από το Χριστό. Από το Θεό ως προς την αγάπη και τη φροντίδα, από το Χριστό ως προς την ενέργεια και την εξουσία και τη δύναμη. Για σκέψου αδερφέ, να έρθει κάποιος, και αυτό είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, να σου πει η χάρις του Χριστού θα είναι πάντοτε μαζί σου. Κύριε μου, τι άλλο να εξητήσω? Και πολλές φορές λέμε, και είναι αληθές, να εύχεστε μεταξύ σας εν το ονόματι του Ιησού Χριστού, γιατί η ευχή σας έχει αποτέλεσμα. Αλλά τώρα να πούμε και κάτι άλλο. Τι εύχεσαι όταν εύχεσαι? Τι εύχεσαι? Ναι, να ευχόμαστε, αλλά και την κατάλληλη ευχή. Μα ο Απόστολος Παύλος δεν μπορούσε να του πει να είσαι υγιής? Δεν μπορούσε να του πει πόσες άλλες ευχές θα λέμε εμείς? Κύριος να σε ευλογήσει. Δεν του λέει τέτοια πράγματα. Αλλά του λέει πράγματα που έχει ανάγκη ο Τιμόθεος και κάθε άνθρωπος. Αδερφέ μου Τιμόθε, παιδί μου αγαπητό, τέκνο μου αγαπητό, σου εύχομαι η χάρις του Θεού και του Χριστού να είναι πάνω σου.
Και όχι μόνο η χάρις, και το έλεος. Το έλεος. Η αγάπη του Θεού, τα σπλάχνα του Θεού και του Χριστού να είναι πάνω σου. Να μην σου λείπουν ποτέ. Να σε σπλαχνίζεται ο Θεός για να σε βοηθάει σε οτιδήποτε κάνεις. Να μην σε βοηθάει από υποχρέωση, αλλά να σε σπλαχνίζεται. Και να σε σπλαχνίζεται όπως ο γιος, όπως ο πατέρας, ο γιος του εργάζεται σε αυτόν. Με αιτία. Με δικαιολογία, να είναι αποτέλεσμα της ζωής σου και του έργου σου η αγάπη του Θεού στη ζωή σου. Τα σπλάχνα του Χριστού. Γιατί μπορεί ο Θεός να μην σε σπλαχνίζεται, να μην σε αγαπάει, να μην είναι το έλεος του Θεού επάνω του. Βέβαια, βέβαια. Εάν λυπείς το Πνεύμα το Άγιο, ο Θεός θα αναγκαστεί να προσπαθεί να σε διορθώσει. Αν δεν περπατάς την οδόν την οποία ο Θεός θέλει να περπατήσεις, θα προσπαθήσει να σε επαναφέρει. Αλλά όταν, αδελφοί αγαπητοί, ο Τιμόθεος περπατάει ακριβώς στα ίχνη του Χριστού, την οδόν την οποία ο Θεός έχει προσδιορίσει για αυτόν, τότε απολαμβάνει και το έλεος του Χριστού και το έλεος του Θεού. Αλλά και την ειρήνη. Και την ειρήνη που μόνο ο Θεός δια του Ιησού Χριστού μπορεί να δώσει στη ζωή του ανθρώπου. Όχι ταραχή, όχι αγωνία, όχι στενοχώρια, όχι φόβο, όχι αγωνία, όχι απελπισία, την ειρήνη του Θεού. Αυτές τις τρεις ευχές έδωσε μέσα από την επιστολή του αυτή με λόγο Θεού ο Απόστολος Παύλος προς τον Τιμόθεο, και η καρδιά του είναι γεμάτη από αγάπη. Αλλά η αγάπη, αδερφοί αγαπητοί, δεν είναι στα λόγια. Δεν αγαπάει ο Απόστολος Παύλος στα λόγια. Αγαπάει με έργο. Και ποιο είναι το έργο της αγάπης του Αποστόλου Παύλου για τον Τιμόθεο? Η επιστολή του? Όχι. Οι ευχές του? Όχι. Ποια είναι η ένδειξη, η απόδειξη καλύτερα, της αληθινής αγάπης που πλημμυρίζει την καρδιά του Αποστόλου Παύλου? Ευχαριστώ τον Θεό, τον οποίον λατρεύω από προγόνων με τα καθαρά συνειδήσεως, ότι αδιαλείπτος σε ενθυμούμε στις προσευχές μου νύχτα και ημέρα. Αυτή είναι η απόδειξη. Και σας το έχω ξαναπεί και θα σας το ξαναπώ μια φορά. Ήταν ο Σωτηράκης εδώ, το αδερφού του Γιώργου, μικρό παιδάκι ήταν. Και έτσι που τον είδα, τον αγάπησα, τον αγκάλιασα, τον φίλησα και του λέω: Σωτηράκη μου, σ' αγαπάω πολύ. Αλλά ο Θεός του βάλε στα λόγια του τα δικά του λόγια. Και μου λέει: αδερφέ, προσεύχεσαι για μένα. Και έφυγα. Δεν του απάντησα, γιατί ήξερα ότι δεν μου ερώτησε το παιδί, αλλά ο Κύριος με ρώτησε. Δεν αγαπάς, αδερφέ, αν δεν προσεύχεσαι. Μην πλανάσαι. Μην αφήνεις την καρδιά σου να σε κοροϊδεύει. Δεν είναι η αγάπη μέσα στην καρδιά σου δια Πνεύματος Αγίου. Δεν καίει η καρδιά σου, την καρδιά σου το Πνεύμα το Άγιο από αγάπη. Ευχαριστώ το Θεό ότι αδιαλείπτως σε ενθυμούμε στις προσευχές μου νύχτα και ημέρα, πρώτον. Δεύτερον, και επιποθώ να σε δω. Δεν είναι ότι σε θυμάμαι, αλλά επιποθώ να σε δω. Και εδώ, αδελφοί αγαπητοί, κάτι να προσέξουμε. Αυτά τα λόγια τα οποία ο Παύλος λέει στον Τιμόθεο και για τον Τιμόθεο, σας βεβαιώνω ότι είναι τα λόγια που λέει ο Χριστός σε μας σήμερα και για μας. Και αν ο Απόστολος Παύλος αγαπούσε έτσι τον Τιμόθεο, πόσο μάλλον ο Χριστός μας αγαπάει περισσότερο από έτσι. Και ας δούμε λοιπόν τώρα, αφενός μεν, τι έλεγε ο Παύλος στον Τιμόθεο, αλλά με τη χάρη του Χριστού και τι λέει ο Χριστός σήμερα για σένα και για μένα που ήρθε στην Εκκλησία του.
και ήρθες για να ακούς το Λόγο του Θεού. Δεν ήρθες γιατί έχεις κάποιο συμφέρον ή γιατί δεν είχες τι να κάνεις ή γιατί κάποιο άλλο γεγονός σε έφερε. Αδελφοί, αγαπητοί, είμαι απολύτως βέβαιος ότι όλοι μας ήρθαμε σήμερα προς Θεού, όχι από συνήθεια, χαθήκαμε. Αλλά ήρθαμε να ακούσουμε το Λόγο του Χριστού. Ήρθαμε δηλαδή να μας μιλήσει ο Χριστός. Δεν ήρθαμε να ακούσουμε ένα ωραίο κήρυγμα, ούτε να δούμε τα αδέλφια μας παρόλο που θέλουμε να τους δούμε. Αλλά όταν ξεκινάμε να έρθουμε στην εκκλησία ή λίγο πριν μπούμε μέσα στην αίθουσα, κάνουμε μια προσευχή. Και μην το ξεχνάτε, αδελφοί, σας παρακαλώ. Ενός λεπτού προσευχή, 30 δευτερολέπτων. Χριστέ μου, έρχομαι για να μου μιλήσεις. Έρχομαι για να μου στείλεις το Λόγο σου στην καρδιά μου. Έρχομαι ακόμη και για να συνομιλήσουμε. Και ας φέρουμε και ο καθένας τις αιτίες για τις οποίες θέλουμε να ακούσουμε το Λόγο του Θεού. Γιατί ο Λόγος του Θεού είναι η δύναμη του Θεού που σώσει. Ο Λόγος του Θεού είναι αυτός που θα σου ταΐσει την ψυχή. Δεν θα ζήσει ο άνθρωπος μόνο με άρτο, αλλά με πάντα λόγο εξερχόμενο από το στόμα του Θεού. Και για να βγει ο Λόγος του Θεού από το στόμα του για σένα, ο μόνος τρόπος για να γίνει αυτό είναι να το ζητήσεις, να προσευχηθείς. Γιατί μπορεί να πηγαίνουμε όπως πηγαίνουν σε άλλες εκκλησίες, τις επίσημες, τις μεγάλες, έτσι, να πω την έκφραση, για πλάκα, για να εκτελέσουν οι άνθρωποι τα θρησκευτικά τους καθήκοντα, για να δούνε τους ανθρώπους, για να δούνε ένας νεαρός, μια νεαρά. Εν πάση περιπτώσει, για πολλούς λόγους, έστω και για λίγο έτσι να προσευχηθούμε. Όμως, αγαπημένα μου αδέλφια, εμείς ερχόμαστε εδώ για να μας μιλήσει ο Χριστός. Δεν υπάρχει άλλος λόγος να έρχεσαι στην Εκκλησία. Μην έρχεσαι. Εάν δεν προσεύχεσαι πιο μπροστά να πεις «Χριστέ μου, μίλησέ μου, στείλε το Λόγο σου μέσα στην καρδιά μου, να τη συντρίψει την καρδιά μου, να τη φέρει σε κατάνοιξη την καρδιά μου, ώστε φεύγοντας να μην φύγεις και να είσαι ακριβώς όπως όταν ήρθες, αλλά φεύγοντας να είσαι άλλος άνθρωπος. Άλλος άνθρωπος. Με απαντήσεις. Με απόψεις, με οδηγία, με κατεύθυνση, με ευλογία. Και ιδιαίτερος, αδελφοί αγαπητοί, με δύναμη. Αλλά και με έλεγχο και με διόρθωση. Και ακόμη πολλές φορές, αδελφοί αγαπητοί, και με επίπληξη. Όλα τα δεχόμαστε από τον Χριστό, αμήν αδερφοί. Όλα τα δεχόμαστε. Από άνθρωπο δεν δεχόμαστε τίποτα παρά μόνο να τον υπηρετήσουμε και να τον αγαπάμε. Δεν οφείλουμε τίποτα στον άνθρωπο. Αλλά από τον Χριστό τα δεχόμαστε όλα. Όλα. Και το εύγε και το νέλεγχο και το μετανόησον και όλα τα δεχόμαστε. Σήμερα όμως ο Χριστός έρχεται με πολύ αγάπη να μας πει τι έχει μες στην καρδιά Του. Και για να το δούμε τώρα έτσι το Λόγο του Θεού, λίγο διαφορετικά δηλαδή. Αδιαλείπτως σε ενθυμούμε, λέει ο Χριστός σε μας, σε σένα, στις προσευχές μου νύχτα και μέρα και μεσιτεύω και προσεύχομαι υπέρ Σου. Το πιστεύεις? Το πιστεύω εγώ. Δηλαδή συνέχεια προσεύχεται για μένα ο Χριστός, βέβαια συνέχεια. Αν δεν προσευχότανε για μένα συνέχεια ο Χριστός, αλίμονό μου αδερφοί. Αλίμονό μου αν δεν προσευχότανε για μένα συνέχεια ο Χριστός. Γιατί συνέχεια ο διάβολος με εχθρεύεται. Συνέχεια. Συνέχεια αγωνίζεται εναντίον μου. Συνέχεια με μισεί. Συνέχεια είναι ανθρωποκτόνος. Συνέχεια πονηρεύεται και έχει πανουργίες και παγίδες εναντίον σου και εναντίον μου. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό
που μας κάνει να θριαμβεύουμε πάντοτε δια του Ιησού Χριστού, ο οποίος στα δεξιά του Πατρός προσεύχεται υπέρ ημών. Αδιαλείπτως προσεύχομαι και σε ενθυμούμε στις προσευχές μου νύχτα και ημέρα. Επιποθών να σε ειδώ. Και θέλει να μας δει, αδελφοί, να γονατίζουμε, να τον πλησιάζουμε, να μπαίνουμε μέσα στο δωμάτιό μας, να κλείνουμε την πόρτα, να φωνάζουμε Ιησού, θέλει να σε βλέπει. Θέλει να σε βλέπει να του μιλάς, θέλει να σε βλέπει να τον πλησιάζεις. Δεν τον πλησιάζεις τον Χριστό παρά μόνο συνειδητά. Μόνο συνειδητά πλησιάζεις τον Χριστό. Και τους ανθρώπους πολύ δύσκολα μπορείς να τους βρεις. Στις 3 η ώρα τη νύχτα δύσκολα θα βρεις τον αδελφό σου. Στις 5 το πρωί πολύ δύσκολα θα βρεις τον αδελφό σου. Και στις 12 το μεσημέρι πολύ δύσκολα θα βρεις τον αδελφό σου. Είτε στη δουλειά θα είναι, είτε θα κοιμάται, είτε κουρασμένος θα είναι, είτε δύσκολα. Ξέρετε πότε μπορούμε να δούμε τους αδελφούς μας? 1 με 2 ώρες την ημέρα στην εκκλησία και όχι κάθε μέρα. Το Χριστό μας το βλέπεις κάθε μέρα, όποτε θελήσεις. Και μάλιστα, αγαπημένα μου αδέλφια, να ξέρουμε σήμερα ότι επιποθεί να μας βλέπει. Ξέρετε τι θα πει επιποθεί? Επιποθώ να σε δω. Έχω πολύ μεγάλη επιθυμία να σε βλέπω, να έρχεσαι να με πλησιάζεις. Στο γραφείο σου, στο σπίτι σου, στο αυτοκίνητό σου, στη δουλειά σου, στο κρεβάτι σου, όπου και να είσαι. Αλσισού! Καλό στο παιδί μου. Δόξα στο Θεό. Ξέρετε, εγώ τώρα τελευταία το έχω καταλάβει πιο πολύ, λίγο πιο πολύ αυτό. Γιατί μου λείπουνε, και προσέξτε την έκφραση, πολλές φορές και τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου. Λέω, παιδί μου, έχω πολύ καιρό να δω την Ανούλα, έχω πολύ καιρό να δω τον Κωνσταντίνο. Και ξέρετε τι εννοώ πολύ καιρό? 1 μέρα, 2 μέρες. Αυτό εννοώ πολύ καιρό. Έχω πολύ καιρό να τους δω. Και όμως στην εκκλησία τα βλέπω, στο σπίτι τα βλέπω, αλλά υπάρχει αυτή η επιθυμία. Αυτή την επιθυμία, αδελφοί, μας αποκαλύπτει ο Θεός, την επιθυμία που έχει ο Χριστός στην καρδιά Του για σένα. Έχει μια επιθυμία. Σε περιμένει να Τον πλησιάσεις, να Του μιλήσεις για να Σου αποκαλυφθεί. Για να Σου πει, εδώ είμαι. Μην πας όμως γκρινιάρικα. Γκρινιάρικα, με παράπονο. Πήγαινε με δοξολογία και με χαρά. Ιησού, αλληλούια. Μα είμαι στενοχωρημένος. Σε ποιος θα σου πάρει τη θλίψη? Ποιος θα την πάρει? Ή αν παραπονιέσαι θα φύγει η θλίψη σου? Αν μουρμουράς? Πήγαινε με χαρά και με δοξολογία στο Χριστό να δεις τι θα κάνεις στη ζωή σου. Μεγαλεία θα κάνει ο δυνατός. Ειλικρινά σήμερα πιστεύω ότι ο Θεός μας αποκαλύπτει την ψυχή Του, την καρδιά Του. Επιποθώ να σε δω και θυμάμαι, προσέξτε τη λέξη, τα δάκρυά σου. Ξέρετε τι κάνει τα δάκρυά μας ο Χριστός? Το ξέρετε? Τα βάζει σε χρυσές φιάλες. Γιατί άραγε? Για να τα βλέπεις στην αιωνιότητα. Πόσο χαίρεται όταν σε βλέπει να δακρύσεις. Όχι να δακρύζεις από παράπονα προς Αυτόν, αλλά να δακρύζεις από χαρά, από ευλογία. Έχεις κλάψει ποτέ από χαρά πολλές φορές, ε? Έχεις κλάψει από ευλογία πολλές φορές. Όταν τα μάτια σου κλαίνε, ο Ιησούς Χριστός χαίρεται. Ξέρετε γιατί? Γιατί είναι η συντετριμένη καρδιά σου και είναι ταπεινωμένο το πνεύμα σου. Και κατοικεί τότε ο Χριστός δίπλα σου. Κατοικεί. Ο Θεός κατοικεί μετά του ταπεινού το πνεύμα και του συντετριμένου την καρδία. Κατοικεί ο Χριστός δίπλα σου όταν κλαις. Γι' αυτό θυμάται τα δάκρυά σου, ότι κατοικούσε δίπλα σου. Μην αφήνουμε, αδερφοί, τα μάτια μας να ξεραίνονται. Μην τα αφήνουμε. Μην αφήνουμε την καρδιά μας να σκληραίνει, ούτε το πνεύμα μας. Και ο μόνος ο οποίος μπορεί να συντρίψει την καρδιά μας είναι ο Λόγος του Θεού και η Φωνή του Πνεύματος του Αγίου.
πόσα δάκρυα χύσαμε όταν αναγεννηθήκαμε. Πόσα δάκρυα χύσαμε, θυμάμαι όταν αναγεννήθηκα εγώ, αδερφή, και σηκώθηκα από το κάθισμα που ήμουν γονατιστός. Το κάθισμα ήταν λίμνη και το κοίταξα και τράπηκα. Δεν ήξερα πώς να τα μαζέψω, τόσο μυαλό είχα, αντί να δοξάσω και να χαίρομαι, τράπηκα. Λέω, πώς θα τα μαζέψω όλα αυτά εδώ πέρα. Νερά ήτανε. Αλληλούια. Θυμάται τα δάκρυά σου. Και συνεχίζει, δια να εμπλιστώ χαράς. Κύριε Θεέ μου, εμείς πολλές φορές χαιρόμαστε και το ξαναλέω, πολλές φορές χαιρόμαστε όταν έχουμε κάποιον να δούμε καιρό, όταν κάποιον αγαπάμε και τον βλέπουμε, όποιος και να είναι αυτός, χαιρόμαστε. Για σκεφτείτε, αδερφοί αγαπητοί, να λέει ο Χριστός, προσεύχομαι για σένα, επιποθώ να σε δω, θυμάμαι τα δάκρυά σου και χαίρομαι για σένα, για τα δάκρυά σου. Και μάλιστα δεν λέει χαίρομαι, ακούτε την έκφραση, να εμπλιστώ χαράς, να γεμίσω από χαρά για σένα. Να θυμηθούμε κάτι άλλο. Λέει η Γραφή, όταν έφτιαξε ο Θεός στην Εδέμ τον άνθρωπο, ο άνθρωπος ήταν η τρυφή του Χριστού, η χαρά του Χριστού, η χαρά του Θεού. Και να σας πω, είναι και λογικό, είναι και αληθές και είναι και γραμμένο. Με ποιον να χαρεί ο Χριστός αυτόν τον κόσμο, αδερφοί? Με ποιον να χαρεί? Ποιος να του δώσει χαρά παρά μόνο ο καρπός του πόνου της ψυχής του? Μόνο εμείς δοξάζουμε τον Χριστό, μόνο η Εκκλησία του Χριστού δοξάζει τον Χριστό αληθινά. Όχι δοξολογεί, δοξάζει με τη ζωή της, με την πίστη της, με την αγάπη της, με την υπηρεσία της. Και όταν είναι κάποιος σαν τον Τιμόθεο, που είναι ισόψυχος του Παύλου, αφιερωμένος απολύτως στο Λόγο του Θεού, πόσο χαρά έχει ο Χριστός γι' αυτόν. Αλλά να προχωρήσω λίγο περισσότερο. Και πώς, αγαπητοί μου αδελφοί, η χαρά εκδηλώνεται ενός ανθρώπου προς τον άνθρωπο. Όταν κάποιος σου δίνει χαρά, δεν θέλεις να του τα δώσεις όλα? Όταν κάποιος σου προσφέρει αυτά τα οποία θέλεις, ανοίγει η καρδιά σου, ανοίγει η καρδιά σου και όλα θέλεις να του τα χαρίσεις. Όταν έρθει το παιδί σου και σε αγκαλιάσει και σε φιλήσει και κάνει το θέλημά σου και δεν σε θυμώνει, δεν σε στενοχωρεί. Αντιθέτως, μάλιστα σε κάνει να καμαρώνει, σε κάνει να χαίρεσαι. Λες, δεν θα σου χαλάσω χατήρι ποτέ. Να λοιπόν και το μυστικό. Ετείτε και θέλετε λαμβάνει για να είναι πλήρης η χαρά σας. Όταν κάνεις το Χριστό να χαίρεται και να πεις ότι χαίρεται ο Χριστός γιατί κάνεις μεγάλα πράγματα. Δεν είπε ότι κάναμε, ότι έκανε τίποτα. Δεν μας ζητάει τίποτα. Επιποθώ να σε δω και θυμάμαι τα δάκρυά σου. Δηλαδή μόνο να τον πλησιάσεις, μόνο να τον δοξάζεις, μόνο να πας να γονατίσεις και να του πεις, Χριστέ μου, αλληλούια. Τόσο εύκολο είναι να κάνεις τον Θεό να χαίρεται, τον Χριστό να χαίρεται. Αλλά και πόσο εύκολο είναι να κάνεις τον Χριστό να λυπάται. Με την ασέβεια, με την αμαρτία, με την απροσεξία, με την ασοφία. Όχι ότι λιγοστεύει η αγάπη του, αλλά λυπάς το Πνεύμα το Άγιο, λυπάται ο Θεός όταν σε βλέπει να μην μοιάζει στον Τιμόθεο, να μην μοιάζει στον Παύλο. Συνεχίζοντας, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, αρχίζει ο Απόστολος Παύλος, αφού εξέφρασε στον Τιμόθεο την ψυχή του, την καρδιά του, την αγάπη του, τη βεβαιότητά του, ότι καθώς υπήρχε η πίστης η ανυπόκριτος στη γιαγιά του τη Λοΐδα και στη μητέρα του την Ευνίκη,
και είμαι βέβαιος και σε σένα, αρχίζει να δίνει τώρα συγκεκριμένες εντολές. Η πρώτη εντολή είναι, για όλα αυτά σου υπενθυμίζω να αναζωπηρείς το χάρισμα του Θεού, το οποίο είναι ενσίδια της επιθέσεως των χειρών. Για όλα αυτά, για όλη αυτή την αγάπη που σου εξέφρασα, την επιθυμία που έχω, τη χαρά που έχω για σένα, σου θυμίζω ότι έχεις μία αποστολή, να εργαστείς αυτό το οποίο σου έδωσα. Όχι να πας να κάνεις άλλες δουλειές. Αυτό το οποίο εγώ σου έδωσα, και το χάρισμα φαίνεται εδώ γιατί μιλάει παρακάτω, μην εσχυνθεί στη μαρτυρία του Κυρίου, είναι η ομολογία, ο ευαγγελισμός. Να μιλάς για τον Χριστό. Να αναζωπηρείς, και εδώ να προσέξουμε αυτή τη λέξη, να αναζωπηρείς το χάρισμα του Θεού, το οποίο είναι ενσύ δια της επιθέσεως των χειρών μου. Δηλαδή αυτό που σου δίνει ο Χριστός και σβήνει και ξανανάβει. Λέει να το χρησιμοποιείς, λέει να του ξαναδίνεις φωτιά. Και πώς θα γεμίσουμε φωτιά, πώς αυτό το οποίο μας έδωσε ο Θεός θα το ξαναζωντανεύουμε, θα το ξαναανάβουμε. Ένας είναι ο τρόπος, αδελφοί αγαπητοί. Ένας, και δεν υπάρχει άλλος. Είναι ο Λόγος του Θεού και η δύναμη της προσευχής. Μην νομίζεις ότι μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Πώς θα κηρύξω, θα πάω να διαβάσω, να διαβάσω, να διαβάσω, να διαβάσω. Θα πάω και σε ένα πανεπιστήμιο και σε άλλο πανεπιστήμιο και θα γίνω πολύ καλός ευαγγελιστής. Δεν θα γίνεις. Τίποτα δεν θα γίνεις. Πήγαινε στον Χριστό, γιατί μπορεί ο Χριστός να μην σε θέλει ευαγγελιστή, να σε θέλει προφήτη. Εσύ θα του πεις τι θα κάνεις. Μπορεί να μην σε θέλει προφήτη ή ευαγγελιστή, να σε θέλει δάσκαλο. Μπορεί να θέλει να σου δώσει μόνο το χάρισμα της ερμηνείας, της πίστης. Ή τα μείζωνα χαρίσματα. Πήγαινε στο Χριστό να έρθει να βάλει το χέρι του επάνω σου, να σου δώσει τη δική σου τη μερίδα, την ετοιμασμένη προκαταβολής κόσμου για σένα. Ζήτησε από τον Χριστό τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου που ο Θεός έχει ετοιμάσει για σένα, αλλά πρόσεξε, μετά αγωνίσου σε αυτά. Να αναζωπηρώνεις το χάρισμα το οποίο σου εδόθη. Δηλαδή να το εργάζεσαι. Σου δώσει προφητεία ο Θεός. Γιατί δεν προφητεύεις? Δεν το καταλαβαίνεις ότι θα σου ζητήσει λογαριασμό ο Θεός? Δεν το καταλαβαίνεις ότι δεν σου το έδωσε για να ονομάζεσαι προφήτης ή για να ξέρεις ότι σου μιλάει ο Θεός, αλλά όταν το κρύβεις είναι σαν τον άνθρωπο που πήρε το τάλαντο και το έδεσε στο μαντίλι και το κρύψε. Δεν σου έχει δώσει ωραίο χάρισμα να ομολογείς τον Χριστό? Γιατί δεν τον ομολογείς? Γιατί το αφήνεις και σβήνει? Γιατί το αφήνεις και χάνεται? Γιατί γίνεσαι οκνηρός? Γιατί γίνεσαι αμέριμνος ως προς τα πράγματα του Θεού? Γιατί αφήνεις τις μέριμνες να πλημμυρίζουν τη ζωή σου? Γιατί αφήνεις την απόλαυση να επιθυμεί η καρδιά σου? Γιατί απομονώνεσαι? Γιατί εξαφανίζεσαι? Δεν είναι αυτή η εντολή του Κυρίου. Η εντολή του Κυρίου είναι να αναζωπηρείς αυτό το οποίο έλαβες. Να το εργάζεσαι. Γιατί μέσα από αυτό ο Χριστός θα σου δώσει καρπό και εκείνη την ημέρα θα το ανταλλάξει με το μισθό σου. Αδελφοί αγαπητοί, μέσα στην Εκκλησία τα πράγματα είναι ευλογημένα, αλλά όπως έχουμε πει πολλές φορές και επικίνδυνα, άκρος επικίνδυνα. Σου έδωσε ένα ωραίο χάρισμα να μαγειρεύεις, να υπηρετείς, αδελφούλα μου. Σου έδωσε ένα ωραίο χάρισμα να προσεύχεσαι, να προφητεύεις, αδερφέ μου και αδελφούλα μου. Σου έδωσε, μας έδωσε τόσο ωραία χαρίσματα. Να μιλάμε λόγια παρηγορητικά. Γιατί σταμάτησες? Να ενισχύεις. Γιατί σταμάτησες? Μα ξέρεις έχω ένα πρόβλημα. Μα ξέρεις. Αυτά τα πράγματα, αδερφοί, είναι φτηνές δικαιολογίες που σβήνουν το Πνεύμα το Άγιο και σβήνουν και τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου
και σβήνουν και την αποστολή του Κυρίου που μας έχει δώσει. Μην ησυχάζεις αν σου έχει δώσει χάρισμα το οποίο δεν εργάζεσαι. Μάλλον να ανησυχείς. Και μην προχωρήσω περισσότερο γιατί θα είναι δικά μου λόγια. Μάλλον να αγωνιάς. Όχι να μην αγωνιάς, να ανησυχείς όμως. Να μεριμνάς. Να αναζωπηρείς το χάρισμα το οποίο σου έδωθη. Διότι δεν έδωκε ο Θεός εις ημάς πνεύμα δειλίας. Μη φοβάσαι. Μα κι αν κάνω λάθος, μα τα λάθη για τους ανθρώπους είναι. Αλλά πρόσεξε να μην ξανακάνεις. Γιατί λάθη θα κάνουμε. Αλλά πότε τα λάθη μας λιγοστεύουνε? Όσο πιο πολύ εργαζόμαστε κάτι. Όσο πιο πολύ εργάζεσαι, τόσο λιγότερα λάθη κάνεις. Μας έδωσε λοιπόν ο Θεός πνεύμα δειλίας, να φοβάμαι να προφητεύσω, να φοβάμαι να ομολογήσω, να φοβάμαι να μιλήσω για τον Χριστό. Μας έδωσε πνεύμα δειλίας. Δεν είναι αυτό που έχεις πνεύμα δειλίας, όπως είπαμε στην αρχή. Είναι πνεύμα δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού. Δηλαδή είναι ένα πνεύμα πλήρες, τέλειο, που τον άνθρωπο τον κάνει πλήρη εν Χριστώ Ιησού. Ο άλλος μιλάει για την αμαρτία του και δεν τρέπεται και τη διακηρύσει. Ο άλλος μιλάει για τις κατακτήσεις του στην επιστήμη ή οποιασδήποτε άλλες νόμιμες ή παράνομες κατακτήσεις. Και όχι μόνο δεν τρέπεται, καθιέται. Και εμείς δεν θα μιλήσουμε για το όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού? Μη γέννητο, μη γέννητο. Η δεύτερη εντολή είναι, και την τρίτη θα πω γρήγορα, μη εσχυνθείς λοιπόν τη μαρτυρία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, μη δε εμέ των δέσμιων αυτών. Μην τρέπεσαι, μην φοβάσαι και μην τρέπεσαι. Μην τρέπεσαι για τον Χριστό, μην τρέπεσαι για τον αδελφό σου, μην τρέπεσαι για την Εκκλησία, μην τρέπεσαι για το Ευαγγέλιο, μην τρέπεσαι για τα πράγματα του Θεού. Και τέλος, συγκακοπάθησον με το του Ευαγγελίου με τη δύναμη του Θεού. Και το Ευαγγέλιο οπωσδήποτε δεν θα σου φέρει καλοπέραση. Όχι, δεν θα καλοπεράσουμε. Πράττοντας το θέλημα του Θεού, εξετάζοντας το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, δεν θα καλοπεράσουμε, αδελφοί. Δεν θα καλοπεράσεις με το Ευαγγέλιο και θα κουραστείς και θα σε ονειδήσουνε και θα ντραπείς και θα ακούσεις και λόγια κακά και άσχημα. Δεν θα καλοπεράσεις. Δεν σου είπε ο Χριστός ότι με το Ευαγγέλιο από εδώ και πέρα θα είναι όλα καλά, πάρα πολύ καλά και τέλεια? Αντιθέτως, θα κακοπαθήσεις και η εντολή είναι συγκακοπάθησον. Θα κακοπαθήσεις μετά του Χριστού, θα κακοπαθήσεις μετά της Εκκλησίας, θα κακοπαθήσεις μετά του αδελφού σου, αλλά συγκακοπάθησον. Αλλά πρόσεξε! Όχι με τη δική σου δύναμη, με τη δύναμη του Θεού. Γι' αυτό μην κάνεις του κεφαλιού σου. Όπως λένε οι άνθρωποι, είχα διαβάσει σε εφημερίδα ότι κάποιος λέει πήγε και σταυρώθηκε όπως ο Χριστός. Τον βάσανε σε ένα σταυρό, τον τρυπήσανε για να γίνει συμμέτοχος του σταυρού του Χριστού. Ανόητα πράγματα. Ή, να μην πάω μακριά, εμείς πηγαίνουμε λέει με τα γόνατα 300 μέτρα για να ευχαριστηθεί ο Θεός. Και πληγώνονται τα γόνατα. Δεν είναι πράγματα αυτά. Δεν σου λέει κακοπάθησον κατά το κεφάλι σου ή κατά το κεφάλι των άλλων ανθρώπων. Συγκακοπάθησον μετά του Ευαγγελίου με τη δύναμη του Θεού. Συγκακοπάθησον. Και θα ονειδιστείς και θα κλάψεις και θα φοβηθείς, αλλά μη φοβάσαι, ο Θεός θα είναι πάντοτε μαζί σου. Και μην ξεχνάμε, αδερφοί αγαπητοί, ότι ο Χριστός επιποθεί να μας δει και να ξαναδεί τα δάκρυά μας και να ευχαριστήσει και να δοξάσει το Θεό για μας. Είναι πολύ ωραία επιστολή αυτή. Πιστεύω με τη χάρη του Χριστού να την απολαύσουμε στην παρουσία του Θεού και να πάρουμε τα μαθήματα που ο Θεός θέλει να μας δώσει, αλλά και να ζήσουμε
τα λόγια σαν λόγια Θεού. Όχι να τα ακούσουμε, αδερφοί, να ζήσουμε τα λόγια σαν λόγια Θεού. Να φάμε το Λόγο του Θεού. Αμήν.